got me dancing, crying, rolling, flying. Love, don't let me go. You got me drowning in a river, cold blood fever. Love, don't let me go. Don't let me go. Ρε παιδιά, να κάνουμε μία μίνι περιοδία. Εγώ να πω όλα τα τραγούδια που λέω στην αρχή και να σας χορεύω τα δικά σας. Λεφτά πόσα θα μου δώσετε, δεν θέλω από εσάς λεφτά. Τη φόρμα να βάζετε. Μόνο τη φόρμα θα φοράμε. Με αυτή τη φόρμα θα μας βρουν. Έτσι θα μας αναγνωρίσουνε. Σου λέει θα είναι αυτή. Πώς θα πάμε εκεί. Πώς θα πάμε. Θα δούμε πώς θα πάμε. Θα προκαλέσω ένα τουρ να μας πάει. Δεν ξέρω. Καβαλίνκα κάποιος. Μήπως να κερδίσουμε το Volkswagen, το Polo. Μπράβο ρε Πέτρο. Το Trendline. 1000 κυβικά, 75 άλογα, μόνο 5 θέλουμε εμείς και φύγαμε. Εκατομμύρια αγγλικοί τίτλοι που κάτι φαντάζομαι θα κάνουν εξαιρετικό. 14-999, σταθερό κινητό, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο. Η Open και όνομα, τεπώνυμο στο 14-999. Μπράβο που τα κατάφερα και τα είπα, ήταν πολύ δύσκολο. Πάμε με τη φορέθηκε λίγο, Αγγελικούλα. Κόα. Το μαλλί, εγώ δεν ξέρω τη φάση. Πάντως παίζει φάση αλλαγή φουλ κάθε μέρα, υπέροχη. Τι τις βάλαν δίπλα, αυτά τι είναι που λέει επικαιρότητα και αυτά θέλουν να φύγουν. Άνοιξε. Εγώ θέλω να φύγουν αυτά που είναι σαν να είναι σε πλάνο, σαν να υπάρχει ένα δώρο που δεν το είδανε σε κοντινό. Δεν είναι ωραίο για τη γυναίκα αυτή. Μέχρι εδώ το αγοράζω. Δες τι ωραίο το πλάνο μέχρι εδώ. Αυτό δείτε. Το ρούχο είναι εξαιρετικό. Είναι κούκλα, είναι υπέροχη, είναι σαν την Λολομπριτζίτα, την έχετε, την ξέρετε, την έχετε στο μυαλό. Είναι η ίδια η Λολομπριτζίτα της ΚΟ. Συγχαρητήρια στα καλύτερά σας, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ακούστε, συγγνώμη. Μέρη Σατσάκη, φιλιά στη Μέρη Σινατσάκη, θα ήθελα να συγκεντρωθείς και να γυρίσεις εκεί που γνωριστήκαμε. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τη Μέρη Σατσάκη, εγώ την αναγνωρίζετε εσείς? Εδώ τα βλέπω όλα σε ένα ήπιο τόνο, απλό, δεν ξέρω. Ευτυχώς τα παπούτσια τη σώζουν που είναι κοφόρνη, πολύ ωραία. Όλο το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ καλό για να φιλοξενηθεί. Λυπάμαι. Άμα δεν αλλάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Προκαλώ... τη Μέρη Σατσάκη να μην θέλει να γίνει Μέρη Σινατσάκη. Παρακάτω. Υπέροχη, κάνει την εργασία για το πανεπιστήμιο στο λάπτοπ δίπλα. Είναι σορτή με τη Φέη, είναι η κορδέλα που μένει από μέσα η Φέη. Δεν το περιμένει κανείς. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό το γυλεκάκι, γιατί υπάρχει και αυτή η φουφούλα, καταλαβαίνουμε ότι μόλις έφτασε το σκάφανδρο, βγήκε και βγήκε να κατακτήσει τη γη. Είναι σίγουρα πτέραρχος από αυτά που θα έρθουν να μας κατακτήσουν. Κατέχει θέση, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω τώρα, αυτό το ασημένιο που με το μαύρο γενικά ταιριάζει, εδώ το ασημένιο λέει γιορτές, δεν νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Μου δημιουργεί μια αναστάτωση. Αλλά κάτι. Έτσι, το είδωλο. Τι παθαίνει το είδωλο, η δολάρα. Παντελόνι από κάτω είναι αυτό. Κολόν, κολόν. Ωραίο, δεν είναι? Όχι. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι καθόλου ωραίο. Κάτι είναι σαν να έχουν σπάσει πράγματα πάνω της και έχουν κολλήσει σπασμένα γελιά. Δεν καταλαβαίνω. Το μπλουζάκι εμένα μου αρέσει και τα σκουλαρίκια που είναι πολύ διακριτικά μου αρέσουνε. Γενικά και αυτή η κοπέλα που είναι ψηλή, τι να κρατάει σημαία μόνο, τι να δεν μπορεί να την ντύσει κιόλας. Εμένα μου αρέσει το μαλλί πιασμένο, είναι ωραίο όμως. Δεν της αρέσει τίποτα. Όλη η κολλητή μου. Ναι, καλό, δεν. Βάζει το. Παρακάτω. Τι ωραία που έβαλε το φεγγάρι πάνω, Θεέ μου. Το ζακέτο, αυτό το σακακάκι, είναι μεγάλο νούμερο ή έχουν χαλάσει βάτες και κλαίνε στο πλάι. Το μαλλί της μ' αρέσει με μία έμφαση εδώ, της σαν να κρύβει κάτι. Μπορεί να έχει ολόκληρο το κάπ του ακουστικού εδώ. Το μακιγιάζ είναι εξαιρετικό, τονίζει τις χιλάρες της, είναι υπέροχη. Είναι σεξι σχεδόν. Μ' αρέσει που φοράει γυαλιά και είναι σαν να μην φοράει γυαλιά. Το background θα άλλαζα μόνο και είναι κούκλα. Συγχαρητήρια τα φιλιά μας. Παρακάτω. Η Αγγελική Κούκουρα. Τι, σαν να μου είπες η Ελίκη Βουλιουκλάκη. Τι κάνει η κυρία Κούκουρα? Την έχουμε ξαναδεί? Ναι, ναι. Πώς ήταν ντυμένη? Γράμματα και τέχνες. Με τις δαντέλες ήταν αυτή. Άνοιξε. Εδώ βλέπουμε... Μπράβο της, παιδιά. Δες τι όμορφη.
Πολύ δεν είναι για Πετρίδη βέβαια αυτό, πολύ απλή είναι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχει γίνει κάποια δουλίτσα και εδώ βλέπω κάποια άλλη δουλίτσα. Φοβάμαι να σκεφτώ ότι θα γίνει παρακάτω η δουλίτσα. Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα τα κόβα γορέ. Έτσι, για την παρέα. Παρακάτω. Ποια θα δω. Έτσι. Τώρα και την Πέτη, σε επόμενες εκπομπές δεν τη θες σε επιτροπή. Γιατί πώς να την ξεπεράσει και η παρουσιάστρια μετά. Δηλαδή, αν έχει ντυθεί έτσι, άλλη τι έβαλε για να βγει βρακή. Πολύ εντυπωσιακή, παιδιά, η Μπέτη, να τα λέμε αυτά, Ωραία και με κόνσεπτ και μπράβο, παρακάτ. Μπράβο. Πολύ καλή με νεγάκι. Των Σερών, της Καβάλας. Των Σερών, καλά το είπα. Σε άρμεγμα, τη βρίσκουμε. Δουλεύει πια και αυτή η αγρότησα, έχει αρμέξει, έχει μαζέψει αυγά, έχει κάνει όλες τις δουλειές που έπρεπε. Οι μπότες, γιατί δεν βλέπω καλά, οι μπότες είναι παρόμοιο χρώμα με το μπράβο της που το συνδύασε έτσι ωραία. Πολύ ωραίο και το χώμα της στη μέση αυτό το, πολύ καλό. Τη στολίσανε, στενάχωρα και ο στολισμός, βλέπετε, δεν έχει κρυφτεί μισή πλάκα από πίσω. Εν πάση περιπτώσει, είναι στα πολύ ωραία τη. Τα μαλάκια δεν ξέρω τι θα τα κάνει. Με ρωτάς τι θα τα κάνει, Νίκο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω καθόλου. Κάτι πρέπει να τα κάνει τα μαλλιά. Περμανάντ. Ας τα σγουρίνει. Εδώ. Α, είναι ωραία. Όχι, είναι ωραία. Έλα, ρε. Ωραία είναι. Παιδιά, τώρα μην λέμε να λέμε, αλλά να μην λέμε. Εδώ τώρα μιλάμε ότι είναι από τα πιο ωραία. Είπαμε, είναι English tea. Πάει να πιει τσάι. Πάρα πολύ ωραία για τσάι είναι. Όχι, εμένα μου αρέσει. Έλα, χειροκροτήστε. Ωραία είναι. Η ποτούλα μας. Πια η ποτούλα σιγά-σιγά, όπως στολίσατε την περιοχή, στολίζεται και αυτή σιγά-σιγά, βλέπετε. Δειλά-δειλά γυρλάντες φαίνονται και στο χέρι γυρλάντα και εδώ. Τα χρώματα είναι πολύ σωστά, αλλά όχι για κόκκινο φόντο πίσω που υπάρχει αυτό το αίμα που έρχεται, η αιμοδοσία δεν μ' αρέσει. Τα μαλλιά είναι ωραία. Για άνοιξε λίγο να δω. Τα μάτια η ποτούλα δεν τα τονίζει, Ποτούλα τόνει τα ματάκια. Δεν έχει. Τι χώρο, γιατί με πέφτει φράτζα. Εντάξει, ας τα μεγαλώσει. Κάντα ένα η ποτούλα. Αν φτιάξει λίγο τα μάτια και λίγο πιο έντονο κραγιόν, πιστεύω θα είναι πολύ hit. Δεν ξέρω, εδώ είμαι, θα δω. Περιμένω, παρακάτω. Εγώ θέλω να ρωτήσω πού τα βρίσκει όλα αυτά που τις φορτώνουν και δεν μιλάει. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι η Ανιέλ πήγε, έκατσε και μετά πηγαίνα. Τις βάζαν, τις ταιριάζει, να δω. Βγάλει το, βάλε κάτι άλλο. Βάλε, για φέρει τη φράση, βάλε το κραγιόν. Δεν κάνει τίποτα, περιμένει μετά. Είναι στο ίδιο σαλόνι, αλλά έχει ανοίξει λίγο η κάμερα. Χριστούγεννα έχει και η Ανιέλ. Πολύ ωραίο αυτό που δίνει δώρο. Τα σκουλαρίκια είναι ωραία, αλλά δεν θα ήθελα το ίδιο κραγιόν πιο έντονο φούξια. Και λίγο να τις τραβήξουν αυτό να ισιώσει. Τίποτα άλλο, γιατί μάλλον κάθε τώρα θα ανοίξει, να τις σηκώνεται που και που. Παρακάτω. Έλα, παιδιά, να σας πω. Έλα, είναι ωραία, ρε. Είναι ωραία, είναι πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Εγώ αν ήμουν Σπυροπούλου δεν θα έβγαινα σε αυτό το live. Δεν είχα λόγο. Παιδιά είναι πολύ δυνατή. Μήπως θα το παρουσιάσει η Τατιάνα. Γιατί ρε όχι. Γιατί μια χαρά θα είναι. Και ας κάνει η Σπυροπούλου την εκπομπή της. Να ακούει τα παραπονεμένα λόγια. Τέλειο θα είναι. Η Τατιάνα εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ σωστή για το κόνσεπτ. Είναι μια κούκλα. Κούκλα. Μπράβο. Παρακάτω. Ποια είναι? Είναι η Βίκη. Είναι η Βίκη. Αγγελική ζεις. Η Βίκη και είναι... hair stylist. Για άνοιξε. Η Βίκη είναι η Βίκη είναι. Σίγουρα. Ωραία. Η Βίκη... η Βίκη, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ έχω σοκαριστεί. Μπράβο στη Βίκη. Είναι λάθος το πλάνο γιατί βλέπουμε μόνο αυτά. Κάπως μετάραξε η Βίκη και με αυτή τη στολή.
Θα έχανα στοίχημα αρχικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, μπράβο στην Βίκη. Περιμένω να τη δω και αν φας. Πάμε παρακάτω. Σοκαριστήκα. Α, πολύ καλή. Πολύ καλή. Έχει έρθει όλο όπως έπρεπε. Αυτό είναι το σωστό. Βλέπετε. Πολύ ωραίο το ρούχο. Η κυρία Μαρία Καραφωτίου. Εξαιρετική. Θα πήγαινα λίγο πιο αριστερά να μην βλέπω καθόλου την κόκκινη πολυθρόνα. Μέχρι εκεί αυτό με διέφερε. Είναι εξαιρετική. Τα φιλιά μας. Μπράβο. Κούκλα. Είναι αστρολόγος στη Μέρισσα Ατσάκη. Ναι, εντάξει. Δεν ωραία τα άστρα να μας τα λέει το παιδί γερό να είναι. Το παντελονάκι του ήταν πολύ εντυπωσιακό, η αλήθεια να λέγεται, αλλά πείτε το ότι παίρνει αυτό το πλάνο όταν λέει. Οπότε ανάποδα να τα βάζε, το καρό πάνω και ας έβαζε το μονόχρωμο κάτω. Κατά τα άλλα, εντυπωσιακά Τζόρτζο Γλου. Δεν είναι σαν να παλιό, πανέλαβε το 9. Αρχές Τζόρτζο Γλου, τότε. Πολύ παρακάτω, Αγγελική. Θα πάω εδώ και μετά break. Εδώ γιατί πήγα τώρα, πες μου ένα λόγο. Το λιτσάκι μας, η Λίτσα η Παλαμά, πολύ ωραία. Αυτή τη φούστα εγώ δεν ξέρω που τη βρήκε, μπράβο της. Από γιατί βγάλε την κορδέλα, Λίτσα μου, τη φούξια με ταράζι. Και αυτό, για άνοιξε και αυτή η χιονοστιβάδα εδώ, είναι πολύ τρομακτική, γιατί είναι, μιλάμε για αποκλεισμό. Αυτά, κόψτε τα κομματάκια και μοιράστε το σε όλο το δέντρο. Βγάλτε και αυτό και τη λήξου την. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάω διαφημιστικό διάλειμμα. Αναπάω, μωρέ, δεν πάω και πάω. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν γυρίσουμε κοντά μου ένα είδωλο. Δεν υπάρχει. Είναι ολότρελη. Είναι καρακαλώνα. Έχει χιούμορ. Δεν μπορώ να σας πω. Είναι εικόνη μεταξά. Πάμε και ερχόμαστε. Με κούφιο